να αποτυπωθεί και επίσημα η πραγματική κατάσταση που καταγράφεται στο χώρο του επισιτισμού τουρισμού, ώστε να φωτιστούν όλες οι πτυχές του φαινομένου της μεγάλης φυγής από τον κλάδο, επιχειρεί η μεγάλη έρευνα με θέμα διερεύνηση των εργασιακών συνθήκων και των εκπαιδευτικών αναγκών στο χώρο της εστίασης, που είναι σε εξέλιξη. Η περιφέρεια Κρήτης στέκεται δίπλα σε ένα σκληρά εργαζόμενος, όπως οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό, χρηματοδοτώντας μια έρευνα όσον αφορά τις εργασιακές σχέσεις. Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να εντοπιστούν τα προβλήματα και οι αιτίες, και έτσι ώστε αυτή η έρευνα να αποτελέσει εργαλείο για την επίλυση των προβλημάτων. Είναι η πρώτη έρευνα η οποία διεξάγεται σε επίπεδο Κρήτης. Σκοπό έχει να διερευνήσει όλες τις εργασιακές συνθήκες που έχουν φέρει τον κλάδο να έχει όλα αυτά τα προβλήματα. Πέρα από τα προβλήματα του κλάδου, τα οποία ο Συνδικαλιστικός Φορέας και η Περιφέρεια Κρήτης θα αναδείξουν και θα απευθύνουν στα συναρμόδια Υπουργεία, στους εμπλεκόμενους φορείς του κλάδου, προσδοκώντας την όποια βελτίωση των συνθήκων εργασίας, που είναι ο κυριότερος από τους στόχους. Στο ερωτηματολόγιο της έρευνας παράλληλα υπάρχουν και ερωτήματα που διερευνούν προβλήματα που αφορούν συμπεριφορές και δικαιώματα των εργαζομένων. Προσπαθούμε να καταγράψουμε και κάποια προβλήματα τα οποία αποτελούσαν ταμπού και κρυφά, όπως είναι τα προβλήματα της σεξουαλικής παρενόχλησης, της έμφυλης βίας, της ρατσιστικής αντιμετώπισης κάποιων εργαζομένων από άλλα έθνη, τα οποία επί της πράξης όταν καταγγέλλονταν προφορικά δεν μπορούσαν σε επίσημες καταγγελίες, διότι ήταν αδύνατον να επιβεβαιωθούν ή να υποστηριχθούν. Η έρευνα επίσης θα απαντήσει σε ερωτήματα όπως το πού οφείλεται η μεγάλη παραίτηση, πού πάει αυτός ο κόσμος που φεύγει, πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Στόχος της έρευνας είναι να αποτελέσει εργαλείο στα χέρια του συνδικάτου, προκειμένου να αναζητηθούν στοχευμένα λύσεις στα προβλήματα. Το αποτέλεσμα της έρευνας, καθώς και οι προτάσεις οι οποίες αργότερα θα μπουν πάνω σε αυτήν, θα δοθούν και στο Υπουργείο Εργασίας και στο Υπουργείο Τουρισμού, αλλά και στους αντίστοιχους κοινωνικούς εταίρους, τους εργοδοτικούς φορείς, για να δούμε επιτέλους το πρόβλημα και να μπορέσουμε να το επιλύσουμε. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που πραγματοποιήθηκε, οι υπεύθυνοι της έρευνας απίφθηναν κάλεσμα στους εργαζόμενους να μην διστάσουν να πάρουν μέρος στην έρευνα. Μέχρι στιγμής, τα δεδομένα που έχουμε πάρει, δηλαδή ποσοτικά οι απαντήσεις, είναι σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο και θεωρούμε, έχουμε ως αρχική εκτίμηση, ότι θα φτάσουμε το στόχο των 2.000 ερωτηματολογίων. Οι εργαζόμενοι στον κλάδο του επισήτησμου τουρισμού θα μπορούν να απαντούν στα ερωτηματολόγια έως και τα τέλη Ιουλίου, με τα αποτελέσματα της έρευνας να παρουσιάζονται τον Αύγουστο. Θα πρέπει να συμβάλλουμε όλοι έτσι ώστε να ελαστικοποιηθούν τα προβλήματα που υπάρχουν στον κλάδο.